Το Ισραήλ είναι και ο αντίπαλος της Κύπρου στον πρώτο επίσημο αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, ο οποίος αφορούσε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου του 1962. Πέντε ποδοσφαιριστές προήρχονται από την Ομόνια. Ο τερματοφύλακας Νίκος Ελευθεριάδης, ο αμυντικός Κώστας Παναγιώτου, ο μεσοεπιθετικός Ανδρέας Χριστοδούλου Πάκκος, ο επιθετικός Παναγιώτης Κοντεάτης Τσελεπής και ο επιθετικός Ανδρέας Κακουλής. Τέσσερις ποδοσφαιριστές από την Ανόρθωση. Ο αμυντικός Πάμπος Χαραλάμπους, ο μεσοεπιθετικός Δημήτριος Ζάγκυλος, ο οποίος τον επόμενο χρόνο μετεγράφει στην ΑΕΚ Αθηνών, ο μεσοαμυντικός Αντώνη Τσούκας Καράς και ο μεσοεπιθετικός Μιχάλης Γιασεμή Σαλής. Δύο από τον πεζοπορικό, ο επιθετικός Γιώτης Καραβοκύρης και ο αμυντικός Μιλτής Μιχαηλίδης. Ένας από τη Νέα Σαλαμίνα, ο μέσος Βασίλης Αριστοτέλους Δημητρούδης. Από τον ΑΠΟΕΛ, ο μέσος Κυριάκος Παντελίδης. Από τον Ολυμπιακό, ο τερματοφύλακας Σταύρος Χατζή Μιχαήλ Μουτάς. Και βέβαια, από τον Απόλλωνα, ο κεντρικός επιθετικός Πανίκος Κρυστάλης, ο οποίος επίσης τον επόμενο χρόνο μετεγράφει στην ΑΕΚ Αθηνών. Καταχωρείται και σχετική διαφήμιση στον τύπο, η οποία ενημερώνει ότι η συνάντηση ηθλοθετήθη διαβαρητή μου κυπέλου υπό των τουριστικών γραφείων Λούις, ενώ αναφέρεται και σε πανκύπριο συναγερμό. Κι ήταν όντως έτσι, αφού, όπως γράφουν οι εφημερίδες της εποχής, 15 και πλέον χιλιάδες Κυπρίων φιλάθλων εξ όλων των σημείων της νήσου κατέκλυσαν το στάδιο Γασιπή δια να παρακολουθήσουν την συνάντηση. Συνάντηση που έληξε ισόπαλη 1-1, καταγράφοντας το πρώτο καλό αποτέλεσμα για την εθνική μας ομάδα, η οποία αγωνίστηκε με τους Ελευθεριάδη, Πάμπο, Κώστα, Μιλτή, Καρά, Βάσο, Ζάγκυλο, Σαλή, Πανίκο, Πάκο και Τσελεπή.